Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχει μείνει λίγος χρόνος ακόμα και οι υποψήφοι τρέχουν είτε να γνωρίσουν καινούριους φίλους, είτε να θερμάνουν παλιές φιλίες, είτε να βγουν στην τηλεόραση γιατί έχει η αναγνωρισιμότητα θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γενικά όλες τις εβδομάδες αυτές υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση των υποψηφίων. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσον κουράστηκε ή δεν κουράστηκε. Προσωπική μου γνώμη θα ήταν να κοιτάξουν όλοι που θα πάνε να ψηφίσουν πρώτα-πρώτα ποιος είναι αυτός που ψηφίζουν και μετά να αποφασίσουν. Γιατί αν δεις κάποιον που είναι επιτυχημένος στη ζωή του, ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχει προσφέρει, τότε θα είναι και ένας χρήσιμος άνθρωπος. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα κριτήρια του καθενός διαφορετικά για να πάει να ρίξει την ψήφο του. Έχουμε ακόμα την Παρασκευή, αύριο το βράδυ τελειώνουν τα ψέματα, από εκεί και πέρα απαγορεύεται η Πέμπτη και Παρασκευή. Απαγορεύεται η προβολή των προσώπων και έτσι απόψε θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας αυτή συζήτηση, μάλλον την αυτοδιοικητική μας αυτή τη συζήτηση, με μια κυρία της οποίας αν αρχίσω να διαβάζω το βιογραφικό της, πάρε τα 20-25 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Και έτσι θα προσπαθήσω να βγάλω από την εξαιρετική αυτή υποψήφια τουλάχιστον το αύριο. Τι περιμένει από το αύριο. Να μην πάω πολύ πίσω. Άλλωστε είναι πολύ γνωστή η κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Χεντηράκη. Πώς πάει ο αγώνας, ο προεκλογικός? Κοιτάξτε, όταν είναι κάποιος στον αγώνα, αγωνίζεται. Αυτό δεν μπορεί να πει τι θα κάνει παρακάτω, δηλαδή για τον αγώνα τον ίδιο. Απλά πρέπει να αγωνιστεί. Στο πεδίο της μάχης, δίνεις τη μάχη σου. Προσπαθεί ο καθένας από εμάς, γιατί καλά είπατε πριν ότι προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να μας γνωρίσει, όσοι δεν μας γνωρίζουν. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει τον καθένα από εμάς. Ειδικά αυτοί που για πρώτη φορά ζητάμε από τον κόσμο να μας κρίνει, να μας επιλέξει και να μας δώσει την ευκαιρία να μας γνωρίσει περισσότερο, θέτοντας στο πεδίο της αυτοδιοίκησης τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, από το αντικείμενο που ο καθένας τόσα χρόνια είναι το κομμάτι το οποίο ασχολείται, το κομμάτι το οποίο έχει δουλέψει, έχει ανταποκριθεί και έχει προσπαθήσει να δώσει πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η επαφή χρειάζεται. Αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Σωστά, το ξέρουμε αυτό. Κυρία Μπελαδάκη, Μαράκη, Μαράκη, Μπελαδάκη, τα λέμε και τα δύο γιατί το Μαράκη... Το Μαράκι κολλάει κοντά στη Μεσαρά, εκεί στους πρόποδες των Ασερουσίων. Το Μπελαδάκι είναι πιο γνωστό στο Ηράκλειο, οπότε Ελένη Μαράκι Μπελαδάκι, αλλά δεν ξέρω το ποιο θα προτάσω κάθε φορά στην κουβέντα μας. Όποιο θέλετε. Τα αγαπώ και τα δύο. Και τα είναι δύο. Δικά μου και τα δύο. Ναι, οπότε νομίζω και μετράνε και τα δύο, νομίζω. Ακριβώς, ακριβώς. Η Μεσαρά είναι ο τόπος καταγωγής μου. Είναι ο τόπος όπου ξεκίνησα τη διαδρομή μου, ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα στην εκπαίδευση, δύσκολα χρόνια, με πολλούς αγώνες, με πολλές δυσκολίες, γιατί τότε η εκπαίδευση δεν ήταν όπως σήμερα, που και πάλι έχει πολλά προβλήματα, ήταν μακριά τα σχολεία, ειδικά τα γυμνασιακά χρόνια, ήταν τα ηλικιακά. Ήταν και λίγα, τουλάχιστον στην δικιά μου την ηλικία ήταν η Πόμπια και το Ασίμι. Ναι. Τα γυμνάσια. Ακριβώς. Δημοτικά ήταν περισσότερα, τα γυμνάσια ήταν Ασίμι και Πόμπια. Επ' ευκαιρία να σας πω, το γυμνάσιο Ασημείου ήταν ιδιωτικό. Ένας παλιού ξαδέρφου μου. Έτσι, ναι, ακριβώς, και μετά χάραγα. Οπότε και οι διαδρομές μας δύσκολες, και οι μεταφορές μας δύσκολες, όλα. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Οι ρίζες μας όμως είναι εκεί, ο τόπος που αγαπάμε πάρα πολύ, και μετέπειτα στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη και όπου μπορούμε να επιστρέψουμε. Είστε εκπαιδευτικός με πάρα πολλά μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις. Θα μπορούσαμε έτσι να μας πείτε μερικά πράγματα, ναι, τις ασχολίες σας, τις έξω από τα καθαρά διδακτικά, ναι, σας. Καθήκοντα. Οι σπουδές μου είναι θεωρητικές, πέρα, ναι, από την παιδαγωγική, η οποία ήταν το ξεκίνημα στα πανεπιστημιακά έδρανα ως παιδαγωγός. Μετά οι μετέπειτα, μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό κτλ. Στις κοινωνικές επιστήμες. Είναι ένα κομμάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Έχω κοινωνική ευαισθησία όπως όλος ο κόσμος βεβαίως, αλλά προσπαθώ, γιατί μ' αγγίζουν τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία της οικογένειας. Σήμερα ένα παραπάνω. Και προσπαθώ εκεί να συμβάλλω όσο μπορώ. Πάντα είχα ανάγκη να φουγκράζω με τα προβλήματα της οικογένειας, της κοινωνίας, της ευρύτερης, του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. Η οικογένεια όμως σήμερα είναι ένας θεσμός ο οποίος, αν μου επιτρέπετε σε εισαγωγικά, βρίσκεται σε αναστάτωση, για να μην πω ότι λίγο νοσεί. Είναι από τους θεσμούς όπου έχει δεχτεί μεγάλη κρίση. Δηλαδή, πέρα από την κρίση η οποία συζητάμε συνεχώς, την οικονομική κρίση,
Θεωρώ ότι η κρίση του αξιακού μας συστήματος στο θεσμό της οικογένειας θέλει να επαναπροσδιορίσουμε όλοι κάποια πράγματα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να συμβάλλουμε έτσι να ανασυνταχθεί, για να μπορέσει να κρατήσει και να προοδεύσει περισσότερο και να κρατήσει τα μέλη της. Δηλαδή η συνοχή μιας οικογένειας εξαρτάται και από την οικονομική κρίση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Ναι, και αυτή έχει συμβάλει η οικονομική κρίση, όμως ήρθε η διδάκη. Όχι απόλυτα, γιατί αν δούμε στο παρελθόν, όπου υπήρχαν πολλές κρίσεις οικονομικές, πόλεμοι κτλ., η οικογένεια ήταν δεμένη, ήταν ένα σώμα και προσπαθούσε να ανταποκριθεί σε αυτά. Ναι. Σήμερα αυτό που εισπράττουμε είναι μια βία, η οποία βία είναι έξω από το χώρο της οικογένειας, η οποία όμως έρχεται μέσα στο χώρο της οικογένειας, προκαλείται και απ' έξω και από μέσα, από εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Ενδοοικογενειακή βία, πολλά επεισόδια. Ο δικός σας ο ρόλος ποιος είναι? Ο δικός μας ο ρόλος είναι να συμβάλλουμε με συλλογικές προσπάθειες, με στοχεύσεις, με τα δίκτυα τα οποία θα πρέπει, ήδη υπάρχουν δίκτυα και η Περιφέρεια Κρήτης έχει συμβάλει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό το κοινωνικό. Έχει κάνει δίκτυα προστασίας της οικογένειας, δομές δηλαδή, τα οποία όμως θέλουν να ενισχυθούν, να πολλαπλασιαστούν. Ο δικός μας ο ρόλος ως κοινωνιολόγος, μπορώ να μιλήσω σε αυτό, είναι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε συμβάλλοντας με συλλόγους γονέων, έτσι, με κοινωνικές ομάδες, μάλλον να συμβάλλουμε στις κοινωνικές ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι πολλές, έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, αλλά θεωρώ ότι έχουν ανάγκη να τους συμπαρασταθούμε, να τους βοηθήσουμε με συμβουλευτικές διαδικασίες, να ενισχυθούν ψυχολογικά και να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να αντέξουν αυτή την πίεση που βιώνουν. Όλες αυτές οι εμπειρίες που έχετε μαζέψει αυτά τα χρόνια μπορούν να, όταν θα βγείτε πάτε στην περιφέρεια, να γίνουν πράξη εκεί και να βοηθήσετε πλέον μεγάλες ομάδες πληθυσμού? Νομίζω ναι. Νομίζω όχι όμως μόνοι μου, γιατί πάντα αυτές οι προσπάθειες είναι συλλογικές. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα πεδίο σύνθεσης και συνέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι αν όλοι μαζί συνθέσουμε τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ προσωπικά έχω αποδείξει ήδη στην επαγγελματική και την κοινωνική μου διαδρομή ότι μέσα από όλες οι προσπάθειές μου καταγράφονται μέσα σε συλλογικές διαδικασίες. Οπότε ήδη έχω κάνει πράγματα, ήδη έχω προσπαθήσει και μέσα από το Ινστιτούτο το οποίο είχα την ιδέα να δημιουργήσω και με άλλους ανθρώπους και μέλη του εκπαιδευτικού χώρου να συμπράξουμε με συνεργασίες από ξένα πανεπιστήμια, από το εσωτερικό, με πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία είναι πολύ έχουν αναδειχθεί για τις ερευνητικές τους προσπάθειες, να συμβάλλουμε σε αυτό το πεδίο της κοινωνίας. Της κοινωνίας. Όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν την ανάγκη της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης αυτών των ανθρώπων. Άρα ένας τομέας που θα θέλετε να εργαστείτε είναι αυτός, που γνωρίζετε καλά. Πέραν από αυτό όμως, η περιφέρεια Κρήτης έχει ένα σωρό τομείς έργου, περιφερειακού έργου, τους οποίους συνήθως δεν ρωτάμε όλους που έρχονται εδώ, γιατί ο καθένας έχει μια ειδική εξειδίκευση. Αλλά ο θεατής που θα σας ακούσει θέλει να ακούσει και πέντε πράγματα πέραν από αυτή την ειδικότητά σας. Δηλαδή, να του πείτε αν με την περιοδία που κάνετε στον ομό Ηρακλείου είναι η ανάπτυξη του Βορρά με τη μία ανάπτυξη του Νότου, με την παιδιά της Μεσαράς. Ναι, δηλαδή, αν υπάρχει ανάπτυξη και αν την έχετε δει εσείς, ειδικά στις νότιες περιοχές. Έχετε δίκιο και χτυπάτε σε ένα ευαίσθητο σημείο, γιατί η Μεσαρά όντως είναι όχι παραμελημένη, έχει ανάγκη από πάρα πολλά έργα. Είναι ένας δυναμικός χώρος, η Μεσαρά, όπου είναι παραγωγική, ένας παραγωγικός τόπος, ένας πλούσιος τόπος. Έχει ένα πολιτισμό, μπορούμε να πούμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά και συνεχίζει να προσφέρει και πρέπει να τον αναδείξουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι να δώσουμε στα συγκριτικά του στοιχεία πολύ μεγάλο βάρος. Όμως τα έργα ανάπτυξη χρειάζονται. Χρειάζονται έργα τα οποία να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα και εμείς που ερχόμαστε σε επαφή να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους, να μπορέσουν να συνδεθούν. Το δικό δίκτυο λοιπόν, η άρδευση, ένα βασικό πάρα σημείο. Πάρα πολύ μεγάλο έτσι, ναι. Πρόβλημα η άρδευση. Ξέρουμε και με το πρόβλημα της ξηρασίας. Μόνο με τη φανερόμενη δεν φτάνει. Όχι βέβαια.
θα πρέπει να γίνουν. Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για έργα που έχουν γίνει, γιατί δεν ήμουν ως τώρα εκλεγμένη. Όμως έχω καταγράψει προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτές τις μέρες που πηγαίναμε έχουν ένα παλμό έντονο σε αυτό το θέμα, το ότι θέλουμε και άλλα πράγματα. Θέλουμε να σας βλέπουμε δίπλα μας. Θέλουμε να μας ακούτε, αλλά και να πράτετε πράγματα. Νομίζω ότι εμείς που είμαστε από εκεί και αγαπάμε περισσότερο τις ρίζες μας, όχι ότι δεν αγαπάμε όλη την Κρήτη. Σωστά, σωστά. Γιατί η Κρήτη είναι ο τόπος μας. Ναι. Είναι η ζωή μας, όπως λέει και ο Σταύρος Αρναουτάκης, και ο συνδυασμός μας, αλλά ο χώρος όπου έχουμε μεγαλώσει μας κάνει να νιώθουμε περισσότερα συναισθήματα για να επιστρέψουμε σε αυτό τον τόπο ό,τι μπορούμε παραπάνω. Άρα πιστεύετε με αυτές τις περιοδίες που κάνετε τον γύρο αυτό ότι χρειάζονται ακόμα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και ειδικότερα στο κέντρο του νομού, ας πάω γιατί εσείς είστε στην περιφερειακή κοινότητα Ηρακλείου. Ναι. Στο κέντρο του νομού, δηλαδή στην περιοχή της Μεσαράς και μέχρι το Ασίμι κλπ, αλλά και στο νότιο. Ο Νότος έχει πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι η ανάπτυξη δεν έχει όρια. Δεν σταματάει. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ποια είναι τα έργα ανάπτυξης τα οποία μέχρι το 2030 θα ολοκληρωθούν και αυτό θα σώσει το Νότο ή το Βορρά ή το Κέντρο. Συνεχώς δημιουργούνται ανάγκες. Ακριβώς αυτό είναι. Ότι οι ανάγκες, η καθημερινότητα, οι κοινωνικές εξελίξεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις και γενικά δημιουργούνται νέες ανάγκες. Οπότε η ανάπτυξη πρέπει να είναι συνεχής, να εμπλουτίζεται, να προχωράει, να φέρνουμε ανθρώπους με εμπειρογνωμοσύνη που να μπορούν να προσφέρουν όσο γίνεται περισσότερα και καλύτερα στους ανθρώπους που ζουν σε όλη την Κρήτη και περισσότερο για τη Μεσαρά, όπως είπατε. Κυρία Μαράκη Μπαλαδάκη, δεν θα σας ρωτήσω ούτε για το ΒΟΑΚ ούτε για τα αεροδρόμια. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και έχουμε ξεκαθαρίσει τους συνδυασμούς σας, τις θέσεις. Ναι. Θα σας ρωτήσω όμως για ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί ίσως πολλούς, αλλά είναι ένα από τα βασικότερα θέματα της ανάπτυξης αυτής της περιοχής. Τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι πολιτικές εκδηλώσεις που γίνονται. Έτσι. Είναι η κάθε μας ενέργεια στην καθημερινότητα. Ναι. Πολιτισμός είναι κάθε ενέργεια, όπως λέτε. Κάθε στιγμή της ζωής μας εκφράζει τον πολιτισμό μας. Και εκφράζεται μέσω της συμπεριφοράς μας. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι η συμπεριφορά του. Το κάθε πεδίο που ο καθένας από εμάς δραστηριοποιείται μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Από την ώρα που θα σηκωθεί το πρωί μέχρι το βράδυ εκφράζει αυτό ακριβώς. Τον πολιτισμό. Νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό που μας παραδώσαν οι προηγούμενες γενιές. Τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια πάνω σε αυτό. Και η περιφέρεια πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί. Ξέρετε, η περιφέρεια είναι ένα δυναμικό πεδίο, η οποία διαμορφώνει εξελίξεις. Διαμορφώνει από τα κάτω προς τα πάνω τις πολιτικές εξελίξεις. Οπότε λοιπόν είναι το πεδίο εκείνο το οποίο μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά. Να συμβάλλει, αλλά και να πάλι επανέρχομαι στις συλλογικές προσπάθειες. Η περιφέρεια έχει δυναμικά πρόσωπα, έχει δυναμικό ηγέτη στο συνδυασμό, έχει ήδη δώσει το στίγμα του, το πολιτικό του αποτύπωμα, έχει την εμπειρία ο Σταύρος Αρναουτάκης, έχουμε όλοι εμείς γνώσεις που ο καθένας, είπαμε, από το αντικείμενό του έχει εργαστεί και μπορεί να συνεχίσει αυτό. Άρα μεθαύριο μπορεί λοιπόν να βρει πρόσωπα για τις κατάλληλες θέσεις. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο εκδηλώσεις. Ναι. Είναι να κάνει πράγματα, να αναδείξει οτιδήποτε προέρχεται από το παρελθόν, αλλά να το εξυγχρονίσει και να το δώσει στις επόμενες γενιές για να μπορούν και εκείνοι να νιώσουν δυνατοί, γιατί οι ρίζες μας είναι η δύναμή μας, και να αξιοποιηθεί προς το μέλλον ακόμα καλύτερα. Ξέρετε, αυτή την απάντηση δεν την έχω πάρει μέχρι τώρα ακόμα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί θα ευαισθητοποιηθούν πολλοί άνθρωποι να ρωτήσουν τι είναι ο πολιτισμός. Γιατί δεν τον κουβεντιάζουμε μόνο για το ΒΟΑΚ ή το αεροδρόμιο, γιατί αυτά είναι της επικαιρότητας τα θέματα. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όπως η συμπεριφορά μας, όπως όλα που είπατε. Ένα άλλο πρόβλημα, δεν θα έλεγα πως είναι πρόβλημα, που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είναι, είπατε για την πρόνοια, η υγεία. Υγεία. Η περιφέρεια δεν έχει βέβαια πολλές αρμοδιότητες. Έχει για τα κτηριακά συγκροτήματα των νοσοκομείων, για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, για τους εμβολιασμούς, αν δεν κάνω λάθος, για τα συνέδρια. Αυτά όλα. Κοιτάξτε, έχουμε για την υγεία, θεωρώ ότι καθημερινά και εκεί παρουσιάζονται ανάγκες. Θέλει να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Δεν φτάνει ποτέ ό,τι και αν κάνουμε. Η υγεία είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε. Και μετά η παιδεία, έτσι, ναι. Αν θέσουμε προτεραιότητες, είναι αυτά τα δύο τα δυνατά σημεία που θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ο κάθε πολιτικός να συμβάλλει για να βελτιώνεται. Εγώ όμως θα μιλήσω και ως γυναίκα, έτσι, ως γυναίκα η οποία εργάζεται. Και σήμερα εργάζεται το 80% των γυναικών
είτε εργάζεται και δεν πληρώνεται, είτε εργάζεται σε πολλές και διαφορετικές έτσι, θέσεις, έχει τους πολλαπλούς ρόλους. Και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι και εκεί έχουμε ανάγκη η γυναίκα να προστατευτεί, ώστε να μπορεί και εκείνη να προσφέρει στην εργασία της. Δηλαδή να έχουμε περισσότερους παιδικούς σταθμούς. Mm. Να έχουμε δηλαδή το προνοιακό κομμάτι, αυτό που λέγατε πριν. Πόσο μπορεί η γυναίκα να στηριχθεί για να στηρίξει και αυτή τους υπόλοιπους ρόλους της. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο συμβάλλει στο να εξελιχθούν, να βελτιωθούν τα συστήματα υγείας, πρόνοιας, παιδικών σταθμών, εκπαίδευση σχολείων, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όλα ώστε και η γυναίκα που είναι το 80% των εργαζομένων σήμερα να βοηθηθεί σε αυτό. Άρα μια γυναίκα που τα γνωρίζει τα θέματα αυτά μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμη. Νομίζω ναι, γιατί θα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να μην υπάρχει. Δώσαμε λοιπόν το στίγμα γιατί να μας ψηφίσει ο πολίτης. Να μας ψηφίσει γιατί δεν πρέπει να είμαστε. Θα πρέπει να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εξορρόπηση των ίσων ευκαιριών. Έτσι. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή, κύριε Χιδηράκη, αποτελούμε το μεγαλύτερο πληθυσμό δημόσιες υπηρεσίες που είχα την επαφή αυτές τις μέρες σε κάποιες να επισκεφθώ. Θα δείτε ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες. Μόνο στην πολιτική. Στις επιτελικές θέσεις όμως είναι πάντα άντρες. Άρα τι κάνουμε, κοιτάζουμε τη γυάλινη οροφή. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε στην Αμερική παλιότερα και λέει ότι το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε χαμηλότερες θέσεις είναι αρκετές, αλλά επάνω είναι πολύ λιγότερες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι ίσες ευκαιρίες θα έρθουν εφόσον και οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερες στα κοινά, ώστε να βοηθήσουν σε αυτές τις ίσες ευκαιρίες. Να συμβάλλουμε περισσότερο για την εξέλιξη όλων αυτών που με ρωτήσατε προηγουμένως. Είμαστε οργανωτικές, είμαστε συμμετοχικές, έχουμε μάθει να μοιραζόμαστε, είμαστε αλληλέγγυες. Άρα λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλά στο κοινωνικό βίο, στον επαγγελματικό βίο, σε όλες αυτές τις συνθέσεις που αναφερθήκαμε πριν. Κύριε Μπελαδάκη, μετά είπατε όλα. Όλες τις ερωτήσεις που είχα να κάνω, γιατί κατεβαίνετε, γιατί πρέπει σαν γυναίκα να σας ψήσουν, μου τα είπατε στα 25 αυτά λεφτά που κουβεντιάζουν. Πέρασαν κιόλας 25 λεπτά. Πέρασαν κιόλας. Δυστυχώς. Ναι. Αλλά να σας πω την αλήθεια. Καλύτερα να τελειώνει σε 25 λεπτά παρά να πελαγοδρομείς σε μία ώρα. Εσείς είπατε συγκεκριμένα πράγματα για την περιφέρεια, για τη δική σας θέση, για τη γυναίκα και για την πρόνοια ή την εκπαίδευση που έχετε γνώσει. Άρα δεν θα κάνω την ερώτηση που κάνω πάντα, γιατί να σας ψηφίσουν. Μας τα είπατε. Έχετε κάτι να προσθέσετε όμως τελευταίο. Γρήγορα θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει κρίση. Βλέπει, μπορεί να επιλέξει να δει τους δημιουργικά ανήσυχους ανθρώπους και να δει αν εκείνοι οι άνθρωποι που δεν τους αρέσει η στασιμότητα είναι μπροστά εδώ και μπορούν, εκτίθονται, κρίνονται στη διάθεσή τους, στην επιλογή τους, να είναι την επόμενη μέρα αυτοί που θα μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν για κάτι παραπάνω. Θα σας ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή. Μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση που κάνατε σε όλα τα θέματα που δείξαμε. Δεν ήταν πολλά, αλλά ήταν τα κέρια θέματα. Και θα σας έλεγα το εξής και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας, ότι να πάνε να ψηφίσουν μεθαύριο. Το να κάθεσαι στον καναμπέ και να κρίνεις εκ των υστέρων για ό,τι αποφασίσαν άλλοι για σένα είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό νομίζω είναι και η δική σας προτροπή, δεν είναι? Είναι η δημοκρατική διαδικασία αυτή, όπου η ψήφος εκφράζει και την άρνηση και τη θετικότητα. Άρα λοιπόν τους προκαλώ και τους προσκαλώ όλους να ψηφίσουν, γιατί μόνο έτσι θα δείξουν και τη δυσφορία τους. Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, μια εξαιρετική υποψήφια για τον συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας, που ηγείται ο Σταύρος Αρναουτάκης. Διαβάστε το βιογραφικό της και αποφασίστε με το χέρι στην καρδιά.